Εδώ λοιπόν παρέα με την σημερινή παρουσίαση και μας ακούτε μας από τις συχνότητες ERT Kalamatas και το web radio και καλεσμένος μας με τον γνωστό τρόπο της παρουσίασης ο Νικολαός Σπανάκης, ο οποίος αν και γεννήθηκε στην Αθήνα ζει πλέον στην Ιερά Πέτρα. Να τον καλησπερίσουμε, να τον καλωσορίσουμε με αυτόν τον τρόπο για την ώρα στην εκπομπή μας. Καλησπέρα. Καλησπέρα φίλοι μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την φιλοξενία στην εκπομπή. Και εμείς ευχαριστούμε και από κοντά είναι η ευχή αυτής της εκπομπής, γιατί συνήθως τα λέμε τηλεφωνικά με όποιον μιλάμε, οπότε... Ελπίζω σε δεύτερο χρόνο να σε δω και από κοντά, να πραγματοποιήσω και κάποια παρουσία στο βιβλίο μου, στα Καλαμάτα. Πολύ ωραίο θα ήταν αυτό, και μουσική και παρουσίες του βιβλίου, γιατί κάνεις αρκετά πράγματα και θα τα αφήσω σε σένα που θέλεις να αρχίσουμε. Θέλω όμως να μιλήσουμε και για τα δύο κομμάτια, και για τη συγγραφή δηλαδή και για τη μουσική. Νομίζω συνδέονται έτσι κι αλλιώς. Άρχισα να το καταλάβω, αλλά συνδέονται πάρα πολύ. Δεν γίνεται πλέον το ένα χωρίς το άλλο. Mm-hmm. Ενώ ξεκίνησα το 99 γράφοντας, αλλά ποτέ δεν κάθισα να ασχοληθώ αν θα βγουν αυτά που γράφω ή όχι. Mm-hmm. Και πήγα κατευθείαν στη μουσική. Τα τελευταία χρόνια που ασχολούμαι περισσότερο, κατάλαβα πόσο λάθος έκανα. Και πλέον έχουν πολύ μεγάλη βαρύτητα και τα δύο για μένα. Και η μουσική και η στίχη και ό,τι γράφω. Όχι, δεν τα ονομάζω ποίηματα, τα ονομάζω σαν σκέψεις, ημερολόγιο της ζωής μου. Κάπως έτσι. Πολύ ωραίο αυτό που ακούσαμε και είναι ένα από τα ποίηματα που υπάρχει και στην συλλογή. Σωστά. Είναι, ονομάζεται «Πολέμιος της κοινωνικής ασύψης» και βρίσκεται στο πρώτο βιβλίο ποίημάτων μου. Το κομμάτι που ακούσατε είναι καινούριο, κυκλοφόρησε 25 Μαρτίου μάλιστα. Και είναι από τα καινούργια κομμάτια στο οποίο έχουμε υλοποιήσει ένα ποίημα, το συγκεκριμένο ποίημα, mm-hmm. όπως και άλλο ένα που βγήκε με τον τίτλο «Μοναξιά», mm-hmm. άλλο ένα κομμάτι. Θέλω όμως να τα πάρουμε λίγο από την αρχή, γιατί πρώτα ξεκίνησες να γράφεις από ό,τι μας είπες και μετά ήρθε η μουσική. Πώς έγινε αυτό και ποια ήταν η σχέση σου και με τη μουσική, με το γράψιμο, σε πιο νεαρή ηλικία, πότε θυμάσαι τον εαυτό σου? Μεγάλωσα στην Αθήνα, όπως το γράφω στο βιβλίο μέσα, mm-hmm. που από μικρή ηλικία τώρα σκέψω ότι μεγάλωσα σε ένα σπίτι όπου ο θείος μου ήταν μουσικός, mm-hmm. ο αδερφός μητέρας μου, που μιλάμε δηλαδή, έκανε συναυλίες στο εξωτερικό, της κλασικής ήταν, κλασική κιθάρα. Άρα από εκεί πέρα ουσιαστικά είχα τέλος πάντων το μικρόβιο, αν και δεν το γνώρισα ποτέ, διότι πέθανε πάνω σε τροχιό στη συναυλία τέλος πάντων. Επομένως καταλαβαίνεις ότι όλοι οι σκέψεις και σε ένα σπίτι μέσα ήταν όλα, λειτουργούσαν με βάση αυτό. Ξεκίνησα να γράφω, έπιασα και την κλασική, δεν ήμουν τόσο καμία σχέση με το θείο μου. Έπαιζε, προσπαθούσα τέλος πάντων να εξωτερικήσω τη σκέψη μου, παράλληλα με τη μου παίζοντας κιθάρα. Απλά αυτά που έγραφα ήταν στα ελληνικά, δεν ήθελα να τα εξωτερικεύσω τότε. Η μουσική σου άρεσε, τι είδους μουσική ήταν? Έπαιζες κιθάρα, επιρροές σου, αγαπημένα σχήματα, αγαπημένη ήχη? Επιρροές ήταν όλα από heavy metal, από hard rock, από λίγο πιο ακραίο είδος από metal, και ελληνικό rock πάρα πολύ. Και ελληνικό rock όμως, να πω τι λες, ναι. Ωραία. Ναι, γενικότερα hard rock το χαρακτηρίσω εγώ, λέει, στο χώρο του rock και με διάφορα παρακλάδια, για να καταλάβουμε και τι σου αρέσει. Και απ' την άλλη όμως και ελληνικό rock. Ναι, ελληνικό rock βασικά παίζει να ήταν και η πρώτη μουσική που ξεκίνησε να ακούω, το ελληνικό rock, δηλαδή Παύλο Σιδηρόπουλο, Τρύπες, Μάσκες, όλα αυτά τέλος πάντων, όλες αυτές οι μπάντες δηλαδή, οι οποίες μείναν μέσα μου, απλώς όσο μεγάλωνα ψάχνα λίγο πιο σκληρό, ακόμη πιο σκληρό, πιο σκληρό, και έφτασα να ασχολούμαι και με τον ακραίο ήχο μετά, πιο μετά. Διαβάζω εδώ στις πληροφορίες που έχω για σένα ότι έχεις φτιάξει διάφορα σχήματα και θέλω λίγο να μου πεις αυτό, από πότε ξεκίνησε, από την εποχή της Αθήνας ή... Αυτό μου κάνει και εντύπωση. Υπάρχουν τόσοι πολλοί μουσικοί στην Ιερά Πέτρα που θα υπάρχουν, φαντάζομαι. Αλλά... Ναι, όχι, ότι υπάρχουν, υπάρχουν. Ναι. Οπότε λοιπόν, για πες μας λίγο και αυτή την ιστορία με τα σχήματα και την γραμμή της μπάντες που έχετε φτιάξει. Ξεκίνησα, σου λέω, μόνος μου τέλος πάντων, με κιθάρα. Mm-hmm. Ήταν αρκετά δύσκολα τα πράγματα γιατί δεν είχε καμία σχέση με το ίντερνετ τότε. Uh-huh. Όπως είναι πλέον έτσι εύκολα, δηλαδή γράφεις κάτι, το στέλνεις. Δηλαδή πλέον όλοι έχουν home studio και γράφουν. Το οποίο δεν είναι και πολύ καλό αυτό πλέον. Δηλαδή έχει πέσει η ποιότητα, έχει πολλές κυκλοφορίες με χαμηλή ποιότητα πλέον. Mm-hmm. Τότε τα ξεκίνησα, ήμουνα μόνος μου τελείως, με βοήθεια κάποιων φίλων που είχαν τα μηχανήματα τέλος πάντων. Κάθισα, έγραψα το πρώτο μου demo και καταλαβαίνεις, δεν υπήρχε το ίντερνετ να στέλνω. Έπαιρνα ό,τι χαρτζιλίκι και ό,τι μισθό είχα
Κρατούσα, το έστειλα σαν γράμμα βιογραφικό και γράμμα είναι αυτό, πάρτε το. Mm-hmm. Και έκλεισα το συμβόλαιο με την εταιρεία το 2005 mm-hmm. που είχε ο πρώτος ο δίσκος. Και έκτοτε συνέχισα. Δεν μου έφτανε το ένα πρώτο, δηλαδή ήθελα να εκφραστώ και με διάφορα άλλα είδη. Mm-hmm. Επομένως έφτιανα κάτι καινούριο. Γνώριζα mm-hmm. παράλληλα άλλους μουσικούς, οι οποίοι είχαν τότε τέτοια πράγματα στο κεφάλι με εμένα, επομένως συνεργαζόμασταν και προχωράγαμε. Κάπως έτσι ήταν, δεν το σκεφτόμουν καθόλου, δηλαδή ήταν όλο ο χρόνος κατενεμένος μόνο για τα μουσικά. Με αποτέλεσμα, από το 15 κιόλας, 13 με 15 σταμάτησα να γράφω τελείως τη σκέψη στα ελληνικά, γιατί ασχολούμαι κυρίως μόνο με τον αγγλικό στίχο mm-hmm. για τις μπάντες. Mm-hmm. Και το ξανάρχισα πάλι όταν ήρθα η Ιερά Πέτρα το 21. Πώς το αποφάσισες κάτι τέτοιο? Βέβαια, νομίζω ότι πλέον δεν ισχύει και αυτό ότι άμα είσαι κάπως καλλιτέχνης, μουσικός, πρέπει να πας υποχρεωτικά σε μια μεγάλη πόλη, κάπου στο κέντρο. Με πάρα πολλούς μουσικούς που μιλάω μένουν πλέον στην πόλη τους ή έχουν επιστρέψει και μια χαρά τα πάνε, κάνουν τις δουλειές τους. Γράφουν τα πράγματά τους. Όρεξη να υπάρχει και θέληση. Δηλαδή, βλέπεις εδώ, κάνουν σχήματα. Παγκόσμια σχήματα, όλους μπορεί να είναι στην Ελλάδα, όλους να είναι στην Αμερική. Κυκλοφορούν δίσκους, βέβαια με τις πρόβες είναι λιγάκι. Πάλι και πλέον ο καθένας δουλεύει μόνος, δηλαδή υπάρχει και έχει την οργάνωση και είσαι πειθαρχημένος και ξέρεις τι να κάνεις. Εννοείται ο καθένας δουλεύει μόνος του και απλά όταν θα βρίσκεσαι είναι απλά όλα έτοιμα για να προχωρήσετε. Yeah. Απλώς εμένα η Αθήνα δεν με έκφραζε πλέον. Δηλαδή ήταν όλη αυτή η ρυθμή της πόλης, η τρέλα, η διαφθορά, αν το πάρεις, η αδικία, όλα αυτά τα άσχημα. Πλέον με κουράζουν. Λέω ότι όλο και στην Αθήνα που ήμουνα, πιο πολύ με το σκυλί μου το ασχολιόμουν. Δηλαδή, έβαινα στο βουνό πάνω και απομονωνόμουν. Δηλαδή, το μόνο που μου λείπει τότε απλά ήταν είχα περισσότερη πιο εύκολη πρόσβαση στα στούντιο. Mm-hmm. Αν και έχω δείξει το από τότε που έχω έρθει εδώ, είμαι ακόμη πιο πολύ ενεργός στη μουσική και σε ό,τι άλλο κάνω. Mm-hmm. Επομένως, μου κάνει καλό. Σίγουρα έχεις περισσότερο χρόνο, πιστεύω. Ένα πράγμα που σου προσφέρει η επαρχία στην καθημερινότητά σου. Ναι, είναι πιο εύκολα τα πράγματα. Οπωσδήποτε και περισσότερη ηρεμία για να δημιουργήσεις, έτσι. Και σίγουρα επαφή με κόσμο και είμαι σίγουρη ότι και σε μικρότερες πόλεις έχουν φτιαχτεί πολύ ωραία στούντιο που μπορεί κάποιος να κάνει πολύ καλές δουλειές, να ηχογραφήσει και με πολύ καλή ποιότητα. Πλέον η ποιότητα έχει ανέβει και η τεχνογνωσία βέβαια. Απλά υστερούν σε άλλα πράγματα τα οποία όμως βρίσκεις στην άκρη σου. Αυτό που θες να κάνεις, αυτό που να κάνεις θα το κάνεις. Ναι, καταλαβαίνω γιατί νομίζω κάπως ανάλογο είναι και εδώ στην Καλαμάτα που είμαστε, εκεί που είσαι εσύ. Και να πάμε όμως λίγο πάλι στο βιβλίο που είναι η πρώτη ποιητική συλλογή σου, «Θαμμένος στη γη του Ονείρου». Θα ήθελα να πούμε έτσι μια κουβέντα για τον τίτλο. Ο τίτλος είναι... Και για τον αριθμό κιόλας μετά, αν θέλω να μου πεις λίγο, δηλαδή, πώς τα μάζεψες αυτά, τι επιλογή έγινε, υπάρχουν κι άλλα... Πολλές ερωτήσεις. Λοιπόν, ο τίτλος παραπέμπει καθαρά στο όνειρο. Δηλαδή, όπως έχω πει, απλά τα τελευταία χρόνια, όλο και πιο έντονα ζούμε έναν εφιάλτη. Το οποίο δεν λες να ξυπνείς. Ξυπνάς και βλέπεις τον μέσος επόμενο. Δηλαδή, δεν σταματάς να πνέεις με ένα πόνο στην καρδιά. Πραγματικά. Όλοι θα θέλαμε να ζούσουμε το όνειρο. Δηλαδή, ούτε κανείς δεν θα θέλει αυτή τη στιγμή να υποφέρει, να βλέπει όλα αυτά που βλέπει. Δηλαδή, λες για απλά πράγματα. Και τα θεωρούν πλέον ουτοπία. Δηλαδή πράγματα καθημερινά τα οποία στα παλιά χρόνια, πολλά χρόνια πιο πριν, μιλάμε τώρα κάθε χρόνο που είναι και χειρότερα. Mm-hmm. Στα προηγούμενα χρόνια τέλος πάντων δεν ήταν έτσι. Ή δεν τα μαθαίναμε, γιατί δεν είχαμε τόση πολλή πληροφορία. Γιατί εγώ πιστεύω ότι ο κόσμος πάντα χαλιά ήταν. Απλά δεν μπορούσε να τα μάθεις όλα, γιατί δεν υπήρχε ίντερνετ, η πληροφορία δεν σου έφτανε. Δηλαδή την αίσθηση του ότι στο μεσαίωνα ήταν καλύτερα τα πράγματα. Όχι, αυτό καν, δηλαδή όχι. Απλά ενώ έχουμε, μάλλον το θέμα μας είναι νομίζω τα σε διακόπτω απλά συζητάμε και τη σκέψη μας ότι ενώ έχουμε σήμερα τη δυνατότητα να λύσουμε κάποια πράγματα δεν γίνεται, νομίζω εκεί είναι το σημείο. Τη δυνατότητα, η δυνατότητα να τα λύσεις αυτά θα πρέπει η επαγρύπνηση που έχεις μέσα σου για να κλείσεις όλες τις πληγές που έχουν ανοίξει είναι πολύ πιο δύσκολος ο τρόπος πλέον. Θα πρέπει να έχεις ο χειρός τελείως τον εαυτό σου, δηλαδή το σώμα σου να είναι απόρθητο σε σχέση με όλα αυτά του εξωτερικού παράγοντε, για να μπορεί να προχωρήσει μπροστά. Λίγο δηλαδή να σε καταβάλει τελείω την έχασε την μπάλα. Και γι' αυτό βλέπει ότι πλέον ότι όλοι έχουν αυτή τη τρέλα, αυτή τη κατάθλιψη, αυτή τη συναχώρια. Δηλαδή όταν ρωτά ένα μικρό παιδί και του λε, ξέρω εγώ, τι θε να γίνει να μεγαλώσει. Δεν θα κάτσει να σου πει, θέλω να δουλέψω, να γίνω υπάλληλο και να δουλεύω 15 ώρε την ημέρα και να εκμεταλλεύονται. Έχει άλλα πράγματα στο κεφάλι του. Λέω ότι εγώ θέλω να γίνω αστροναύτη, θέλω να γίνω μουσικό. Και βλέπει ότι στην Ελλάδα πλέον. Ειδικά τα τελευταία χρόνια έχουν ξεφτυλίσει τη τέχνη. Δηλαδή τον πολιτισμό τον έχουν βάλει ίσα με τα σκουπίδια. Mm-hmm.
Άρα καταλαβαίνεις ότι όταν σε μια χώρα σταματάει ο πολιτισμός, η συγκεκριμένη χώρα ξεκίνησε τον πολιτισμό. Όταν υπάρχει κρίση, την πληρώνει ο πολιτισμός πάντα. Τι να σου πω, δεν θεωρώ ότι είναι η κρίση, δηλαδή η δικαιολογία. Αλλά από εκεί και πέρα, τέλος πάντων, μην πάμε τη συζήτηση προς τα εκεί, γιατί είναι πολλά πράγματα τα οποία. Ναι, τελείωτο. Έχω πολλά πράγματα να πω και συνήθως κατάγω στο τέλος να βγάζω παραπάνω φαρμάκι. Όχι αδικαιολόγητα. Μέσα στην πίκρα είναι όλος ο κόσμος και όπως λες μας βομβαρδίζουν κάθε μέρα πλήζοντα πράγματα, ειδήσεις και που είναι δύσκολο να τις παλέψεις έτσι. Ακόμα και αν είσαι φύση αισιόδοξος και καλόκαρδος άνθρωπος. Θα πικραθείς. Όλα προς τα εκεί πάνε. Λοιπόν, Θαμμένος στη γη του Ονείρου, υπάρχει το όνειρο, υπάρχει και εμείς, τι υπάρχει, η αθότητά μας που θάβεται εκεί. Όσο μπορούμε και σκεφτόμαστε ακόμη, έχουμε την αγνότητα του μικρού παιδιού, μπορούμε ακόμη να έχουμε ελπίδα. Mm-hmm. Από εκεί πέρα με ρώτησες για τα ποίηματα. Είναι 60 ποίηματα συνολικά. Σκέψω ότι τα πιο πολλά, δεν άφησε κανένα απ' έξω, δηλαδή από αυτά που γράψα το 99 έως και τις δύο πρώτες μέρες του 2022, γιατί τα δύο τελευταία ποίηματα, τις τελευταίες ενότητες είναι του 2020, τα δύο τελευταία που γράψα. Μπήκαν όλα μέσα. Γιατί όπως έχω πει, είναι ένα ημερολόγιο της ζωής μου. Δεν μπορώ να αφήσω καμία σελίδα. Αυτά που έχεις γράψει στα ελληνικά, γιατί αν κατάλαβα καλά νωρίτερα, γράφεις και στα αγγλικά. Στα αγγλικά είναι άλλα. Τα αγγλικά είναι άλλα, τα οποία είναι στους στίχους και τις μπάντες. Δεν έγραφα δηλαδή. Αυτά είναι καθαρά σκέψεις, οποίες κάθομαι μόνος μου, έγραφα. Ανάλογα από ό,τι είχα ανάγκη. Όπως και τώρα, δηλαδή. Βγήκαν αυτά και το 22 μέχρι και σήμερα, ενώ δεν είχα προσχεδιάσει ότι θα βγάλω δεύτερο βιβλίο ή οτιδήποτε. Έχω φτάσει αυτή τη στιγμή να έχω άλλα 40-50 ποίηματα έτοιμα. Ποίηματα, σκέψη, σελίδες καινούργιου ημερολογίου μέχρι και σήμερα. Τι είναι αυτό που σε εμπνέει και πες μου και τον τρόπο που γράφεις. Κάθεσαι κάποια στιγμή σπίτι μπροστά σε, θα έλεγα, γραφομηχανή που δεν υπάρχει, σε ένα πληκτρολόγιο ή κυκλοφορείς με ένα μπλοκάκι και ανάλογα. Κοίτα, πλέον έχουμε το κινητό. Για να σημειώσω κάτι τύπου, γρήγορα. Ναι, οπότε κινητό, πολύ ωραία, ναι, σημειώσεις. Ότι όταν πήγαινα, πώς γράφω, μπορεί να μιλήσω μαζί σου σήμερα, κάποια λέξη, κάτι να συζητήσουμε, το οποίο εμένα θα μου δημιουργήσει διάφορες εικόνες και μπορεί είτε θαυμασμό, είτε στεναχώρια, είτε μίσος, διάφορα πράγματα, τα οποία αρχίζουν και γυρίζουν διάφορες λέξεις στο κεφάλι μου και χρειάζομαι εκείνη την ώρα να κάτσω να γράψω. Μπορώ να κάτσω να γράψω στο κινητό, το πρώτο τετράστιχο, αυτό που μου έρχεται στο κεφάλι, ώστε να το συνεχίσω μετά, όταν θα μου ξανάρθει η πάλι έμπνευση. Σκέψω ότι όταν πήγαινα στην Αλεξανδρούπολη για παρουσίαση, είχε γίνει 4 μέρες πριν το φωνικό, τέλος πάντων, στα Τέμπη. Επομένως, όταν έφτασα τέλος πάντων και μπήκα στο αεροπλάνο, μου διασμένος τελείως, γιατί λέω το. Ναι, τι πηγαίνεις, βέβαια το βιβλίο, αν διαβάσεις, δεν είναι για χαχαχαχουχου, για έρωτες και αγάπες. Και τι ωραία που είναι τα μήλα σήμερα και όλα αυτά. Οπότε θα παίρνει και ένα μήνυμα, άσχετα από την μαύρη. Ήταν κυρίως για μήνυμα και γι' αυτό αποφασίσαμε να κάνω την παρουσίαση με τον κύριο Καφετζή στο πληροπολείο. Την ώρα που ήμουν στο αεροπλάνο μέσα, άρχισαν να γυρνάνε διάφορες λέξεις και έγραψα ένα, όχι ποίημα, σκέψεις. Έγραψα κάποιες σκέψεις, τις οποίες το διάβασα για πρώτη φορά, χωρίς να το κανονίσω, στη συνέντευξη που είχα την προηγούμενη μέρα με το ΙΕΒΡΟΣ. Όπου πραγματικά δεν το περίμενα, απλά γυρνάγανε οι λέξεις. Και το έγραψα αυτό. Αυτό βέβαια θα βρίσκω στο δεύτερο βιβλίο, οτιδήποτε έχω γράψει από το 22 και μετά. Δεν αφήνω κάτι έτσι. Οπότε κανονικά μαζεύεις το υλικό σου και έχεις και σκέψεις και για δεύτερο βιβλίο. Ναι, εννοείται πως υπάρχουν σκέψεις. Δηλαδή, απλά να τελειώσω με το πρώτο. Για την ώρα είναι στη φάση της παρουσίασης το πρώτο, έτσι δεν είναι. Γυρνάς, κάνεις παρουσιάσεις όλη την Ελλάδα, όπως είπες, γνωρίζεις τον κόσμο. Ναι, παίρνεις το feedback. Και μου αρέσει πολύ που υπάρχουν άνθρωποι που βάζουν τον εαυτό τους και μου το λένε Νικό. Απλά τα είχα μέσα μου και μου τα έβαλε στην επιφάνεια με αυτά. Και η πλάκα είναι που λέμε για τις λέξεις. Όταν ξεκίνησα να γράφω γύρω στο τέλος του 21 για τα καινούργια ποίηματα, κάποια καινούργια, μπορεί να κοιμόμουν. Είμαστε στο κρεβάτι κατά το δικά μας μία το βράδυ. Οπότε σηκωνόμουν, με έβλεπε η γυναίκα μου, λέει, πού πηγαίνεις. Της λέω, έρχομαι. Και παίζει να γυρνούσα κατά τις δύο. Ήταν η λέξη που σου λέω ότι για να μην τα χάσω την ώρα. Μετά, έκτοτε, τέλος πάντων, όπως σηκωνόμουν, καταλάβαινε ότι πάω να γράψω. Δεν ήταν ότι το προσχέδιο σήμερα θα κάτσω να γράψω αυτό, σήμερα αυτό. Α, ξέρεις τι, σήμερα γίνεται αυτό, άρα επειδή γράφουν όλοι, πρέπει να γράψω κι εγώ σήμερα γι' αυτό. Δεν πάει. Υπάρχουν και άνθρωποι που κάθονται κάπου και γράφουν επειδή θέλουν να καθαρίζουν το μυαλό τους και υπάρχουν και αυτοί που όταν έρθει η έμπνευση εκείνη την ώρα επί τόπου δημιουργείται το έργο. Μα δεν το προσχεδιάζει. Δηλαδή όταν θες να γράψεις κάτι, όταν πας να γράψεις κάτι επιτυδευμένα, δική μου άποψη, σωστά και αυτό. Θα είναι κάτι επιφανειακό, θα είναι κάτι εκτός και αν έχεις μάθει το σχολείο, αν έχεις
καθένας. Το έχεις αντιγράψει τόσο πολύ, έχεις απομνημονεύσει τόσο πολύ πιο παλιά άλλα κείμενα, ξέρεις, είναι μια επιτυχημένη συνταγή που ακολουθείς το ίδιο. Ναι. Σήμερα δεν ισχύει αυτό. Ναι. Να μιλήσουμε και προς το κλείσιμο της κουβέντας μας, να πούμε δύο λόγια και για τις μουσικές. Υπάρχει κάτι που δουλεύεις τώρα, κάτι που θα κυκλοφορήσει άμεσα ή αργότερα? Βασικά δεν σταματάω ποτέ να δουλεύω, δηλαδή, με τις μουσικές και με τα όλα, ό,τι έχει σχέση με, με τη τέχνη. Αυτό που έχω στο μυαλό μου τώρα είναι να τελειώσω τον δίσκο του Τζιν Λέιν, γιατί βγήκε πέρσι μαζί, ένα μήνα πριν το βιβλίο. Ένα μουσικό project που έχεις, ναι. Το οποίο το υλοποίησα στην Κρήτη, το ολοκλήρωσα. Πολύ ωραία. Σκέψτε ότι έχω το δίσκο έτοιμο εδώ και ένα χρόνο και απλώς δεν έχω βρει χρόνο να πάω να το γράψω. Μόλις ολοκληρωθεί, θα χαρώ να τα ξαναπούμε. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, να ευχηθούμε τα καλύτερα στην πρώτη ποιητική συλλογή σου και θα τα πούμε σύντομα και για μουσικά και για συγγραφικά ό,τι κάνεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη την υποστήριξη και θέλω να ευχαριστήσω και ιδιαίτερα και την Ιφηγένεια. Και βέβαια τη φίλη μας, να είναι καλά και αυτή. Και κάποια στιγμή μπορεί να βρεθούμε και οι τρεις εδώ έτσι να μιλήσουμε και να έχουμε και χρόνο και να πούμε περισσότερα και για μουσικές και για ποιήση. Σ' ακούμε ό,τι θέλεις να πεις. Ναι, ναι. Ήθελες να πεις κάτι να ολοκληρώσεις? Απλά να σας ευχαριστήσω και ότι πραγματικά όταν βλέπω ανθρώπους όπως και η Ιφηγένεια, εσάς που στηρίζετε τη τέχνη πραγματικά, λέω υπάρχει ελπίδα. Υπάρχει πάντα ελπίδα και έτσι πρέπει να σκεφτόμαστε. Και όπως είπες ότι υπάρχουν άνθρωποι που διαβάζουν, ακούν αυτό που κάνεις και ταυτίζονται και έτσι θα είναι πάντα νομίζω εγώ. Έστω και ένας να υπάρξει, έχεις κάνει κάτι σωστά. Και βέβαια και το μοιράζεσαι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια σε όλα. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.